Πρωινό στο Κοσμοράδιο με Μάνο, Μιράντα και Γιώργο. Ξεκίνησα να κάνω ταλιατέλες με πέστο. Τις βάζω να βράσουν, βλέπω πάνω 7 λεπτά. Α, λέω, αυτά τα πράγματα είναι απαράβατα. Πρέπει 7 λεπτά. Έτσι. Βράζουν παιδιά 7 λεπτά. Βγάζουν... Πετά στο ντουβάρι. Ποιον πάει ο τείχος. Το δαγκώνεις, βγάζω. Δεν, να... Όχι, μπορούσα παιδιά άνετα να χτίσω ένα ντουβάρι με αυτές. Παιδιά, ήτανε. Πώς να σας το πω τώρα, έχετε πάρει ποτέ αρχιτεκτονικό χαρτόνι στο σχολείο όταν πηγαίναμε? Αυτό που φτιάχνουν τις μακέτες, έτσι. Όχι, φτιάχνουν... αυτό δεν είναι μακέτο. Ένα τέτοιο πράγμα. Χοντρούτσικο. Όχι χοντρούτσικο. Όσο έλεγε, 7 λεπτά. Δεν τα έβρασε λίγο παραπάνω μετά? Μετά τα άφησα ένα τέταρτο, παιδιά. Και στο τέταρτο πάνω, με το ζόρι τα έλεγε. Μήπως είχαν κολλήσει το ένα πάνω στο άλλο και ήταν διπλές και δεν το κατάλαβες? Όχι, Μιράντα μου, όχι. Απλά μάλλον έχουν άλλα δόντια στην Ιταλία, γιατί το αλτέν είναι το δικό τους, με το δικό μας μάλλον διαφέρει. Πέρασα από ένα αυτοκίνητο το οποίο, όπως τα περισσότερα αυτοκίνητα, έχουν και την κεραία του ραδιοφώνου και μια σημαία πάνω. Τι σημαία, την ελληνική? Το Super Mario. Εντάξει, ρε παιδί μου, μπορεί κάποιος να το κέρδισε, ας πούμε, σε ένα διαγωνισμό και να χάρηκε με το παιδάκι του και το βάλανε εκεί. Του είπε μπαμπά, τι λέω, το βάλει το αυτοκίνητο. Και να το έβαλε. Είναι δημοφιλή Super Mario ακόμα και τώρα στα παιδάκια τα μικρά. Φυσικά, εννοείται, γιατί να μην παίζει. Γενιές και γενιές έχει λάβει. Ξέρω κάτι, σαραντάριδες που παίζουν Super Mario. Σήμερα κυκλοφόρησε και ραλάκι με Super Mario, σήμερα μάλιστα. Έτσι, για τα κινητά τηλέφωνα, τι νομίζετε? Μ' αρέσει που ρωτάνουν ακόμα δημοφιλές. Ορίστε η απάντηση. Good morning. Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 12. Συντονίσου.